Βάλουμε στην εκπομπή μας σήμερα και στη συζήτησή μας την κυρία Ευγενία Στυλιανού, είναι Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου, και να ανοίξουμε το θέμα και το πράσινο λοιπόν στο Ηρακλείο. Ξεκίνησαν οι κοπές πεύκων στο παλιό κημητήριο του Ηρακλείου, μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς. Και συνεχίζει να προκαλεί. Να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Κυρία Στυλιανού, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Σφαγιωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε σας για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κυρία Στυλιανού, ξεκίνησαν λοιπόν οι κοπές, έτσι, ξεκίνησαν αυτές οι περιβόητες κοπές πεύκων. Ναι, μετά την έκδοση της απόφασης, επί της αίτησης ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου ότι ήταν απορριπτική, άνοιξε ο δρόμος για τις κοπές των δέντρων στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή και εξελίσσονται κανονικά. Για πόσα δέντρα μιλάμε, κυρία Στυλιανού? Μιλάμε για 28 πεύκα, τα οποία έχουν κριθεί ότι είναι επικίνδυνα, άλλα είναι ξερά, άλλα είναι στην κατηγορία των υψηλού επίπεδου επικινδυνότητας και ενός ευκαλύπτου, ο οποίος είναι στη διάβαση των ΑΜΕΑ και επίσης ήταν στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η κοπή αυτού του ευκαλύπτου. Με δεδομένο ότι υπήρχε λοιπόν αυτή η επικινδυνότητα, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για την κοπή των πεύκων αυτών? Κυρία Σφακιωτάκη, κυρία Στυλιανού. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία του κόσμου, των δημοτών μας, των πολιτών μας που είναι ευαισθητοποιημένοι με τα θέματα αστικού πρασίνου. Όμως θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι ο Δήμος με πάρα πολύ ψηλό αίσθημα ευθύνης προχωράει σε τέτοιες αποφάσεις οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων που συχνοτίζονται στους συγκεκριμένους χώρους. Θέλω να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος, ο Βασίλης ο Λαμπρινός, από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων του, δύο κατευθύνσεις έδωσε στην Υπηρεσία Πρασίνου και γενικότερα στα θέματα πρασίνου. Ο ένας αφορά τη συστηματική συντήρηση και διατήρηση του υφιστάμενου και αφετέρου την επέκταση και τον εμπλουτισμό σε νέους κοινόχρηστους χώρους. Και γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουν φυτευτεί μέχρι τώρα περίπου 3.400 δέντρα από το 2014 μέχρι σήμερα και έπονται και άλλες φυτεύσεις και άλλοι σχεδιασμοί σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Mm-hmm. Προφανώς και ο Δήμος είναι υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος. Προφανώς και μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε περαιτέρω την έκταση του πρασίνου και το ποσοστό του πρασίνου στην πόλη μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε παρόντες όταν κρίνεται με κριτήρια επιστημονικά, αδιαφυσβήτητα, με αρχές της, και κριτήρια που έχει υιοθετήσει η Διεθνή Εταιρεία Δενδροκομείας, ότι θα πρέπει να προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες. Κυρία Στυλιανού, για τα συγκεκριμένα δέντρα, τα μεγάλα αυτά πεύκα στο παλιό κημητήριο, υπάρχει όμως και άλλη εκδίκαση που είναι εδώ προσεχώς, διότι συνεχίζονται οι αντιδράσεις και λένε ότι υπάρχει και άλλη εκδίκαση που είναι να γίνει και κακώς ο Δήμος Ηρακλείου έβαλε μπρος στις κοπές. Θα σας πω. Οι κάτοικοι καταρχάς είχαν καταθέσει μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων όταν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτές τις κοπές. Η απόφαση αυτή συζητήθηκε στο διοικητικό πρωτοδικείο εδώ πέρα, όπου απερίφθη η αίτηση των κατοίκων. Ναι. Απερίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Οι κάτοικοι μετά στη συνέχεια προσέφυγαν σε δύο διαδικασίες. Η μία ήταν η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια μια άλλη διαδικασία, αίτηση ακύρωσης της απόφασης επί των ασφαλιστικών. Αυτή που εκκρεμεί είναι η αίτηση ακύρωσης επί της απόφασης των ασφαλιστικών, όπου εμάς μας έδινε το πράσινο φως για να προβούμε σε αυτές τις κοπές. Αυτό είναι στο διοικητικό εφετείο Χανίων, κυρία Στυλιανού. Ακριβώς, τα Χανιά. Θέλω όμως να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή στα Χανιά ήταν να διεξαχθεί τον Οκτώβριο, τον προηγούμενο Οκτώβριο, όμως με αίτηση δική τους αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε αργότερα μέσα στο Νοέμβριο. Τη στιγμή όμως που μας κοινοποιήθηκε εμάς η απόφαση ότι δεν έγινε δεκτή αίτηση για την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε και την πρωτόδικη επί των ασφαλιστικών μέτρων
θετική σύμφωνη γνώμη για τις κοπές. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μην προβούμε σε αυτή την ενέργεια. Άρα εσείς ο Δήμος Ηρακλείου, κυρία Στυλιανού, θεωρείτε ότι από νομικής δικαστικής πλευράς είστε εντάξει για να βάλετε μπρος τις κοπές αυτές των δέντρων στο παλιό κημητήριο? Ναι, τουλάχιστον, βεβαίως, τουλάχιστον έτσι μας συμβούλευσε η νομική μας υπηρεσία και έτσι εμείς ενεργοποιήσαμε το μηχανισμό προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου. Να σας ρωτήσουμε λίγο και για το αστικό πράσινο και για τα επόμενα βήματα, ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση και για το κομμάτι της άρδευσης, κυρία Στυλιανού. Νομίζω ότι πάμε ένα βήμα μπρος να γίνει ένας εξυγχρονισμός με έξυπνα συστήματα τηλελέγχου. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Δήμος Ηρακλείου αρκετά χρόνια τώρα κάνει βήματα προκειμένου να υιοθετήσει έξυπνα συστήματα σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων και της καθημερινότητας των πολιτών. Ένα από αυτά τα ζητήματα αφορά την άρδευση, όχι μόνο την άρδευση του αστικού πρασίνου, αλλά και την άρδευση των καλλιεργειών. Θα μιλήσουμε όμως τώρα σε σχέση με αυτό. Διεκδικήσαμε μία χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, την οποία και πήραμε. Έγινε η δημοπρασία και είμαστε στο τελικό στάδιο για την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα έξυπνης άρτευσης, τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης. Δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα μέσω ενός συστήματος κεντρικού να παρακολουθούμε όλα τα σημεία στα οποία θα έχουν εγκατασταθεί τέτοιοι σταθμοί σε 44 σημεία μέσα στην πόλη του Ηρακλείου ως επιτοπλίστων στην ζώνη της περιοχής ΣΟΑΠ. Που περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο, την παλιά πόλη, τη λεωφόρο Κνωσού, την λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, τα πάρκα μας, τα τείχη, τα σημεία που θα φυτευτούν πάνω στους προμαχώνες. Διάφορα τέτοια σημεία λοιπόν θα εγκατασταθούν τέτοια συστήματα με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε την ροή του ύδατος, όχι μόνο την κανονική, αλλά θα βλέπουμε και τις στάθμες των αγγλιοστασίων. Θα τοποθετηθούν και συστήματα που θα βλέπουν την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία του αέρα, έτσι ώστε θα προσδιορίζεται επακριβώς η ποσότητα του ύδατος που θα πέφτει ανάλογα με τα κλιματολογικά μας δεδομένα. Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος λοιπόν αυτός και να εξοικονομήσουμε νερό και σε σχέση με την κατανάλωση και με βάση τις ανάγκες των φυτών, αλλά και με βάση τις διαρροές, γιατί θα εντοπίζονται άμεσα οι διαρροές, οπότε παρεμβαίνει η υπηρεσία πολύ στοχευμένα και βεβαίως εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την χρήση των αντιλιοστασίων. Εξυγχρονίζεται προς το καλύτερο λοιπόν. Εξυγχρονίζεται λοιπόν προς το ακριβώς, εξυγχρονίζεται με όλα αυτά τα έξυπνα συστήματα, η τεχνολογία στην υπηρεσία του Δήμου και κατ' επέκταση είναι και το περιβάλλοντος της εξοικονόμησης των πόρων μας, βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στυλιανού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.